Καλησπέρα, παιδιά. Λατάκια lover. Καπνίσουμε παρέα σήμερα ένα καπνό το οποίο τον έχω γύρω στα 3 χρόνια. Ξέμεινε. Δεν ξέρω γιατί. Και θα πούμε 2 πράγματα για τη συνάντηση η οποία προχωράει πυρετοδός και όλα βαίνουν καλώς. Θα δώσω πολλά φιλιά στο φίλο του Χαράλαμπου, ο οποίος έκανε ένα φοβερό βίντεο και ζήλεψα. Έτσι βγήκα και εγώ στην άνοιξη, παρόλο κρυωμένος, γιατί με έπιασε η άνοιξη. Γύρω μου είναι όλα ανθισμένα. Λεμονιές, 30 φιλιές. Και άνθισε και η μύτη μου, όπως βλέπετε, διότι δεν λέει να σταματήσει. Λοιπόν, ωραία. Πάμε να ανοίξουμε. Rattray 3 Noggins British Collection. Ας ετοιμάσουμε λοιπόν πρώτα την πιπούλα. Πίπα Pipex Τσετσβάρντεν, δώρο από το Χαράλαμπο, μαζί με πολλά άλλα και κάποιους καπνούς να δοκιμάσω και να τον τιμήσω σήμερα λοιπόν με αυτή την Bipex. Αν με τι άλλο, όλοι ξέρετε, για μένα η Τσετσβάρντεν είναι top. Και η Bipex, έχω να πω, είναι από τις αγαπημένες μου εταιρείες, καπνιστικά τουλάχιστον. Οι 2 πρώτες πίπες που πήρα ήταν η Pipex, η μία με υδροπαγίδα. Και ως τώρα κάθε φορά που θα τις καπνίσω είμαι πολύ ευχαριστημένος. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τον καπνό. 3 Noggins. Λοιπόν, ο καπνός μέσα έχει Virginia, Cavendish, Orientals και λατάκια. Μάλιστα. Τον είχα πάρει στα 100 γραμμάρια, 19 και 10. Προτριετίας. Παραγγελία Γερμανία. Και μη δεν μας χρειάζεται. Έχει φουσκώσει λίγο επάνω, αλλά το παφ ήταν δυνατό. Αυτή είναι η κονσέρβα. Πολλοί θεωρούν ότι είναι το καλύτερο τεινάκι αεροστεγός. Αυτά με το στυλ της κονσέρβας αυτό. Καπνός, όπως βλέπετε, υγρός δεν είναι. Τα Cavendish ξεχωρίζουν και λατάκια. Ας βγάλουμε λίγο. Ναι. Το άρωμα της λατάκιας είναι αισθητό, όχι πολύ όμως. Μοσχομυρίζει πάντως. Ωραία. Νομίζω είναι αρκετός. Θα πάρει λίγο αέρα. Θα κλείσουμε τον υπόλοιπο. Και λογικά σε λίγες μέρες θα Χαράλαμπε, πριν μπαρκάρεις, μια καρέκλα παρέα. Το παιδιά θα συνοδέψω με καφεδάκι, διότι δεν μπορώ να πιω κάτι άλλο ελληνικό λόγω αρρώστιας. Ελπίζω να ακούγομαι καλά. Έχω έρθει κοντά στον δρόμο, τώρα θα περνάει και κανένα αυτοκίνητο. Αλλά μου άρεσε. Είμαι κάτω από τη Μουριά, παρόλο που δεν έχει κανένα φίλο ακόμη. Δίπλα μου μια μανόλια και πίσω καλοπιστικά.
γεμίζω. Μικρό μπολάκι. Τίποτα. Πολύ μικρό το μπολάκι. 2,5 τσιμπιές. Ωραία. Οπότε θα βάλουμε το υπόλοιπο ξανά μέσα. Μυρίζει πολύ ωραία. Μου φέρνει και... Συγγνώμη τώρα, αλλά... ψηλο... πρασινίζουνε κάποια φύλλα. Ίσως τα οριέντας. Ωραία. Μπορώ να πω ότι η μυρωδιά μου φέρνει λίγο... το Μέδουσα τον καπνό. Το 1920. Ωραία, κάνω και λάθος. Ωραία. Λοιπόν, θα ανάψω και θα μπω στο θέμα. Πρώτες τζούρες, επιμένω, μου θυμίζει το Μέδουσα. Η λατάκια στη μυρωδιά είναι εκεί, στη γεύση σχεδόν ανύπαρκτη. Ένα δω. Ανάβει πολύ εύκολα, ούτως ή άλλως δεν ήταν υγρός. Και μια πικρίλα, αγουρίλα. Προφανώς τα Orientals. Λοιπόν, ζεστάθηκε. Άστο. Σε λίγο πάλι. Θα μπούμε στο θέμα. Τα πρώτα βήματα έχουν γίνει. Η ημερομηνία για τη συνάντηση στην Ελάτη έχει ως εξής, 31 Μαρτίου, Παρασκευή. Κάποιοι από εμάς θα αναχωρήσουμε από εδώ σε 11 η ώρα το πρωί. Θα φτάσουμε εκεί και θα φτάσουμε πού? Θα φτάσουμε σε έναν ξενώνα γιατάκι. Ξενώνας γιατάκι λοιπόν. Η διοκτήτρια είναι η κυρία Βάσο, να είναι καλά η γυναίκα. Έχει 5 γκόνια. Μας κράτησε 2 δωμάτια για 5 άτομα, ένα τρίκλινο, ένα δίκλινο. Οι τιμές που μας έκανε καταπληκτικές, θα μας βγει στα 50 ευρώ και για τις 2 βραδιές. Τζάκι, πρωινό. Και είναι ακριβώς πίσω από το Jazz Bar Grizzly Bear στην Ελάτη. Το μαγαζί στο οποίο θα κάνουμε τη συνάντησή μας. Μισό. Ωραία. Ξαναλέω λοιπόν.
θεωρητικά φεύγοντας 11 η ώρα από το αεροδρόμιο. Περίπου 3,5 με 4 θεωρώ θα κάνουμε και στάσεις να το ευχαριστηθούμε. Θα είμαστε στον ξενώνα Γιατάκη στην Ελάτη, 31 Μαρτίου. Ακριβώς δίπλα του θα είναι το Jazz Bar, στο οποίο θα κάνουμε τη συνάντησή μας. Grizzly Bear λέγεται. Η συνάντηση θα λάβει μέρος 7 η ώρα το απόγευμα. Το μαγαζί δεν έχει φαγητό. Συνεπάγεται ότι καλό είναι να έχουμε φάει νωρίτερα, διότι από ό,τι ακούγεται θα πιούμε πολύ. Δεν υπάρχει όριο χρονικό στο πόσο θέλει να καθίσει ο καθένας. Ο καθένας είναι δικό του θέμα. Στο πόσο θέλει να πιει επίσης είναι δικό του θέμα. Εμείς θα γυρίσουμε με τα πόδια όπως και να έχει. Safety first. Υπάρχει πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχει και συμμετοχή. Είναι αρκετά παιδιά. Δηλαδή μέχρι τώρα μπορώ να μετρήσω περίπου στα 15 άτομα. Και είναι και αρκετοί ακόμη οι οποίοι είναι στο μετέχμιο. Δηλαδή κάποιοι δυστυχώς που θα ήθελα πάρα πολύ να είναι μαζί, θέλω όλοι να είναι, όπως είπε και ο φίλος ο Χαράλαμπος, είναι πολύ πιθανό να δουλεύει. Εύχομαι να μην δουλεύει, όσο και αν ακούγεται εγωιστικό αυτό. Όπως εύχομαι και ο φίλος ο Πάιπερχουντ, ο Νικόλας, ο οποίος θέλει πάρα πολύ να έρθει και εκείνος είναι λίγο με τη δουλειά του δύσκολο. Παιδιά, προσπαθήστε το. Αυτό που βγαίνει από τον κόσμο με τον οποίο έχω μιλήσει είναι δίψα και για συνάντηση. Ο Δανός με τη Χριστίνα 99% θα είναι μαζί μας. Ο Μπατσίλας θα είναι μαζί μας. Δεν θα πω άλλα ονόματα. Θα πω μονάχα ξανά ότι ελάτε. Όσον αφορά τον ξενώνα, για όποιον θέλει να μείνει, εμείς θα κάτσουμε 3 μέρες, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Θα φύγουμε Κυριακή μεσημεράκι. Αυτό δεν δεσμεύει κανέναν. Θέλω να πω, μπορεί κάποιος να το κάνει και μόνο ημέρη. Δηλαδή έρχεται, μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ. Η γυναίκα έχει δωμάτια σε πολύ καλές τιμές. Μπορώ να βοηθήσω ή να τα βρείτε και μόνοι σας, δηλαδή ξενώνας Γιατάκη, Ελάτη, Τρικάλων. Έτσι σε μια κουβέντα που έκανα μαζί της, γιατί της είπα ότι εγώ δεν μπορώ να λάβω όλα τα άτομα που θα έρθουν, λέει κανένα πρόβλημα και τελευταία στιγμή όποιος έρθει θα εξυπηρετήσουμε. Υπάρχουν δηλαδή διαθέσιμα δωμάτια ακόμη στον ίδιο ξενώνα και αν όχι στον ίδιο, έχει πάρα πολλά καταλήματα η περιοχή που θα μπορεί όποιος θέλει να έρθει να εξυπηρετηθεί. Στο συγκεκριμένο θα είμαστε και στον ίδιο χώρο, δηλαδή είναι δωμάτιο, δίπλα δωμάτιο, ανοίγεις πόρτα, μπήκες και κοινό χώρο στη μέση, κάπως έτσι. Έχει και ένα διαμέρισμα ολόκληρο στο ίδιο κτίριο, το οποίο κοιμίζει 5 άτομα, αν κάποιοι θέλουν να είναι όλοι μαζί. Νομίζω, μην το κουράσω άλλο για τον ύπνο. Ξαναλέω λοιπόν, όποιος θέλει έστω και για μονοήμερη ή για ένα βράδυ, εμείς έτσι σκοπεύουμε να γυρίσουμε και λίγο στο Περτούλι, να περπατήσουμε στο δάσος, να καπνίσουμε εκεί παρέα όλοι. Ένα βιντεάκι προφανώς θα γίνει. Διψάμε να γνωριστούμε, να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι, να σφίξουμε τα χέρια και να μοιράσουμε τα καπνά μας, να δοκιμάσουμε κάτι που δεν έχουμε δοκιμάσει, να παίξουμε και να χαρούμε. Εγώ θέλω και να πιω πολύ, για να τα λέω και όλα. Να μεθύσω, βρε αδερφέ, που λέμε. Όχι μόνο με συναισθήματα, έτσι. Θα το πάω και λίγο παραπέρα. Η πεντάδα που θα φύγουμε από εδώ θα είναι ο Γρηγόρης ο Σταυριδάκης, Veranda Piper, θα έρθει από την Κύπρο με τον κουμπάρο, το οποίο είναι και αυτός καπνιστής πίπας, απλά είναι λίγο άφαντος ήρωας, δεν κάνει βίντεο, δεν σχολιάζει, μάλλον είναι ντροπαλό το παιδί, αλλά θα τον φτιάξουμε τώρα 3 μέρες μαζί, θα στρώσει. Θα έρθει ο Κώστας ο Παπαδάκης από την Κρήτη, ο οποίος δεν κρατιέται. Δεν θα πω άλλο για τον Κώστα. Εγώ θα συναντηθώ προφανώς με τον Άσο εδώ,
Θα πάμε όλοι μαζί στο αεροδρόμιο. Εκεί μας περιμένει ένα αυτοκίνητο που επίσης βρήκαμε σε πολύ καλή τιμή, παιδιά, με 60 ευρώ 70 για 3 μέρες. Για μας δεν μένει κάτι άλλο δηλαδή πια. Μόνο μετράμε μέρες. Μετράμε μέρες. Και έχουμε έτσι μια αγωνία μαζί με χαρά. Ξαναγυρνάω στον καπνό, ο οποίος μου είναι πολύ εύκολο έτσι κάπνιστος. Σε αυτό το σημείο να πω ότι εγώ θεωρώ τουλάχιστον για τώρα έχω κλείσει καπνιστικά. Δοκιμάζω κάτι, ναι, μεν μου αρέσει, δεν με ξετρελαίνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κακός ο καπνός. Απλά εγώ έχω αποφασίσει Old Dublin, Bentley, τον οποίο έκανα και 3-4 μπολάκια τις τελευταίες μέρες. Είχα καιρό να ανοίξω ένα τινάκι, το ευχαριστήθηκα μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Είναι καλό, είναι κακό, δεν ξέρω. Θεωρώ ότι θέλω και δεν θέλω να δοκιμάσω και άλλα πράγματα. Ξέρω τι θέλω, εν πάση περιπτώσει, να το πω έτσι. Και δεν με στεναχωρεί αυτό. Αν μη τι άλλο, ένα παράπονο από τις εταιρείες και τα καπνά είναι ότι λίγο πολύ τα μπλεν είναι ίδια. Αλλάζει ονομασία σε ένα τιν με τιν, αλλά αυτό που γεύεσαι εν τέλει δεν έχει και πολύ διαφορά. Γνώμη μου. Όμως, άσχετα με όλο αυτό, για μένα πάλι αυτό το κάπνισμα το προτιμώ με ένα φίλο δίπλα, με δύο ποτήρια στο τραπέζι και καλή διάθεση. Σαφώς με κάποιους έχω έρθει πιο κοντά, θεωρώ όλοι μας. Έχουμε κάποιον άνθρωπο με τον οποίο ταιριάζουμε και πιο πολύ καπνιστικά και σαν απόψεις και σαν ιδέες. Και οι οικογένειες προφανώς παίζουν ρόλο, τα παιδιά, οι υποχρεώσεις. Αυτό στο οποίο σίγουρα εγώ δεν έχω κατασταλάξει ακόμη και δεν θέλω να τελειώσει ποτέ είναι στο να γνωρίζω συγκαπνιστές, να ανταλλάζω απόψεις μαζί τους, να ανταλλάζω δώρα, παιχνίδια, όπως θέλετε πείτε το. Χόμπι ξεχόμπι δεν ξέρω, έχει γίνει τρόπο ζωής, μου έχει δώσει πάρα πολλές συγκινήσεις και συνεχίζει να μου δίνει. Δεν θέλω να τελειώσει, δεν θέλω να σταματήσω να γνωρίζω ανθρώπους. Η μοναξιά είναι πάρα πολύ γλυκιά και συνηθίζεται και εύκολα. Δεν τη θέλω. Πλέον στη ζωή μου θεωρώ ότι το μόνο πράγμα που θα με φόβιζε είναι η μοναξιά. Δεν ήμουν έτσι. Τώρα είμαι. Θα κλείσω το βίντεο με ένα παράπονο, αλλά ωραίο παράπονο. Κύριε Παύλος. Όπως είπα πριν λίγο, άνοιξε οι αράχνες.
Με κάποιους έχω έρθει πιο κοντά. Φυσιολογικό. Κάποιοι από αυτούς τους κάποιους, λοιπόν, δεν θα είναι μαζί μας αυτή τη συνάντηση. Αυτό είναι το παράπονο. Στην ουσία είναι ο εγωισμός μου, η στεναχώρια μου στο ότι δεν μπορώ να έχω περισσότερους φίλους εκεί που θα είμαι, εκεί που θα είμαστε. Θα κάνω μία παράκληση, όχι για να πιέσω κάποιον, απλά για να βγάλω το εγώ μου πιο έξω. Θεωρώ ότι εγώ βάλομαι έτσι, όχι εκείνη. Για άλλη μια φορά θα πω, παιδιά, προσπαθήστε να είμαστε όλοι μαζί. Φέρτε μαζί σας και τους φίλους σας. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να μην έχει την οικειότητα να συνοηθεί με συγκαπνιστές στο να ταξιδέψουν παρέα, ή τα οικονομικά να είναι πιο δύσκολα το να κάνεις ένα τέτοιο ταξίδι μόνος σου. Εννοείται ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για όποιον θέλει και έχει ένα, δύο, τρία, τέσσερα φιλαράκια του, να τα πάρει μαζί του, ακόμη και αν δεν καπνίζουνε καπνοσύριγγα, να κάνει το ταξίδι, να γνωριστούμε. Λοιπόν, αυτά, δεν σταματούν και τα αυτοκίνητα να περνάνε. Δεν χρειάζεται να κουράσω άλλο. Σε αυτό το σημείο θα πω ότι εάν κάποιο από τα παιδιά που εγώ δεν έχω μιλήσει και ξέρω ότι θα έρθουν μαζί, δει ότι τα καταφέρνει, θέλει, ας το γράψει ένα σχόλιο από πάνω, θα βοηθήσει λίγο για το πώς θα στήσουμε το μαγαζί. Ξαναλέω, θα είναι 7 η ώρα το απόγευμα, Σαββάτο, 1η Απριλίου. Grizzly Bear Jazz Rock Bar, Ελάτη Τρικάλι. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Θα συνεχίσω εδώ. Και κλείνοντας, θα δώσω 2-3 ονόματα ακόμα. Η Χέντι θα είναι μαζί μας, ο Ταμπακόπουλος, ο Χαράλαμπος. Ο Βασίλης ο Μπίχτας. Ευχαριστώ. Σας χαιρετώ. Ως την επόμενη φορά, δεν ξέρω αν θα ξανακάνω βίντεο πριν τη συνάντηση. Δεν ξέρω, μπορεί. Αυτά. Γεια σας.